Συνεχίσαμε τη συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή για το Δημογραφικό Πρόβλημα. Είχαμε κάποια καινούργια στοιχεία όσον αφορά το δείχτη γονιμότητας που το 2014 ανήλθε στο 1,4%, κάτω όμως από το δείχτη αναπλήρωσης του πληθυσμού που είναι 2,1. Οι αριθμοί των ατόμων άνω των 65 ανήλθαν πλέον στο ποσοστό 16,4% του πληθυσμού σε σχέση με 16% που είναι τα άτομα κάτω των 15 ετών. Οι γεννήσεις φαίνονται λίγο αυξημένες, γύρω στα 450 άτομα για το 2021, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Έγιναν κάποια βήματα τα προηγούμενα χρόνια από πλευράς κυβέρνησης, τα οποία και χαιρετίζουμε. Χαιρετίζουμε τη νέα στεγαστική πολιτική από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα βοηθήσει τα νέα ζευγάρια. Αναμένουμε το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας για τη γονική άδεια μεταπολαβών. Όπως χαιρετίζουμε και την πρόθεση για κάλυψη των τροφίων παιδιών σε βρεφονιπιοκομικούς σταθμούς και παιδικές λέσχες μέχρι την ηλικία των 4. Πρέπει όμως να γίνουν κι άλλα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αναμένουμε την κατάθεση του τρίτου σχεδίου δημογραφικής πολιτικής από το Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής να έρθει ενώπιον μας και να το συζητήσουμε στην Επιτροπή μαζί με τις εισηγήσεις που έθεσε η Επιτροπή το τελευταίο διάστημα. Τι πρέπει να γίνει άλλο? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ναι, να επιδοτήσουμε τις γεννήσεις, ειδικά για τρίτον και τέταρτον παιδί, γιατί οι δείχτες που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή είναι αμήλικτοι. Το 12,1% των γεννήσεων αφορά γεννήσεις τρίτου παιδιού και όταν πάμε στο τέταρτο παιδί, το ποσοστό αυτών πέφτει στο 2,8% των γεννήσεων. Πρέπει να στηρίξουμε τις τρίτεκνες και πολυτέκνες οικογένειες με αναθεώρηση όπου είναι δυνατόν των εισοδηματικών κριτηρίων για τα επιδόματα τέκνου και της πρίκας του μωρού. Πρέπει να δούμε πώς προχωρούμε στην υιοθέτηση του ολοήμερου σχολείου για να στηρίξουμε τις νέες οικογένειες και να βοηθήσουμε στην εξισορρόπηση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή.